Κύριε Μαυροματίδη, διαρκώς, εδώ και πολλά χρόνια, ακούμε ότι υπάρχουν ένα κάρο μελέτες που έχουν γίνει από το ελληνικό δημόσιο, φορείς γενικής κυβέρνησης ή άλλοι φορείς, αυτοδιοίκηση και άλλοι, μελέτες για έργα ή άλλες μελέτες, οι οποίες παρήγαγαν αποτελέσματα σε επίπεδο μελετητικό, όμως ποτέ δεν προχώρησαν στο επίπεδο το επόμενο, άρα δεν πήγανε σε επίπεδο κατασκευής έργων ή τέλος πάντων στο επίπεδο που θα έφερναν ένα αποτύπωμα στον πολίτη. Πολύ απλά και λαϊκά να πούμε ότι είναι στα συρτάρια ξεχασμένες. Πρόβλημα αυτό, έτσι? Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, όντως. Λοιπόν, μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η ιδέα της δημιουργίας του αποθετηρίου μελετών. Ήσασταν εσείς διευθυντής στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας που ανέλαβε μια τέτοια πρωτοβουλία. Ποια είναι αυτή η πρωτοβουλία, ποιο είναι το αποτέλεσμα στο οποίο έφτασε και πλέον πώς αυτός ο πλούτος μπορεί να έχει πρόσβαση καταρχάς ο πολίτης αυτός σε αυτόν τον πλούτο και τι μπορεί να δώσει στο μέλλον? Κοιτάξτε, είναι πολλές φορές, το σωστά το θέσατε, μπαίνουμε στο ζήτημα του γιατί δεν υπάρχουν προσβάσιμα επεξεργασμένη πληροφορία, που σημαίνει μελέτες, για διάφορα ζητήματα που αφορούν τον τόπο μας αναπτυξιακά. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, υπήρξε μία ιδέα να δημιουργήσουμε το αποθετήριο αναπτυξιακών μελετών, το οποίο ξεκίνησε ουσιαστικά οι πρώτες προσπάθειες πριν 5 με 6 χρόνια. Και είναι μία διαδικασία ζώσα, δηλαδή συνεχώς ανανεώνεται. Δεν σας κρύβω ότι στην αρχή υπήρξε πολύ μεγάλο πρόβλημα, δεδομένου ότι οι φορείς δεν επέστειλαν τις μελέτες τους. Και τι αφορά, να το πούμε απλά λόγια, έχει τις μελέτες που αφορούν αναπτυξιακά θέματα της Δυτικής Μακεδονίας. Δεν έχει δηλαδή τεχνικές μελέτες, όπως παραδείγματος χάρη την κατασκευή ενός σχολείου, mm-hmm. ή κατασκευή ενός δρόμου. Έχει όμως τις μελέτες, ας πούμε, το τι είχες, ποια ήταν η προσέγγιση, ας πούμε, το 2002-2003, που είχε κάνει τότε το ΕΚΕΤΑ, παραδείγματος χάρη για τη μεταλιγνητική, που αναδείκνυε, παραδείγματος χάρη, την ΑΕΒΑΛ ως κόβο για τη μεταλιγνητική περίοδο κτλ. Δηλαδή, μελέτες που ακόμη και τώρα, μετά από 20 χρόνια κάποιες από αυτές, είναι πολύ σημαντικές να τις έχουμε για να βλέπουμε και την προσέγγιση, αλλά να δούμε τι μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Τι κερδίζουμε με αυτό? Με αυτό κερδίζουμε ότι ο καθένας μπορεί σε αυτό που λέμε στην διαδικασία δημιουργίας πολιτικής, δηλαδή στο να πάρει μια καλή πολιτική απόφαση, να δει τι πραγματικά υπάρχει, τι έχει επεξεργαστεί ανά τομέα. Δηλαδή, υπάρχουν φίλτρα, είπαμε τη μεταλιγνητική. Αν πατήσεις δηλαδή μεταλιγνητική, θα σου βγάλει καμιά 20 παρεμβάσεις. Να το περιγράψουμε λίγο, συγγνώμη. Ναι. Πρόκειται για μια ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία περιέχει σε ψηφιακή μορφή. Σε ψηφιακή μορφή, φαντάζομαι. Ακριβώς, ναι. Είναι η ψηφιακή πλατφόρμα σε ψηφιακή μορφή, η οποία θα ενσωματωθεί στο πόρταλ, το οποίο γίνεται και το οποίο σε 2 μήνες θα είμαι στην ευχάριστη θέση, ήδη λειτουργεί, της ΡΙΣ, που πρακτικά δηλαδή είναι στο πόρταλ καινοτομίας, θα είναι ένα βασικό συστατικό στοιχείο, mm-hmm. αλλά αυτό ήδη λειτουργεί, όπως και το εργασία PDM, το οποίο τις επόμενες μέρες θα μπει και αυτό σε λειτουργία. Που θα γίνει τη σύζευξη ανέργων και επιχειρήσεων με αυτόματο τρόπο, χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα. Δηλαδή θα έρχεται αυτόματα email και ειδοποίηση όταν ελευθερώνεται μια θέση εργασίας κλπ. Ας μιλήσουμε λοιπόν για αυτό το θέμα. Το αποθετήριο μελετών είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο. Πρώτον, για όσους θέλουν, ειδικά ας πούμε τώρα που έχουν αυτοδιοικητικές εκλογές, θέλουν να ασχοληθούν και να δουν τι υπάρχει για την περιοχή τους. Δεύτερον, για όσους θέλουν να χτίσουν με δεδομένο αυτό. Δηλαδή, είναι πολλές φορές που λέμε να κάνουμε μία πρόταση για να δούμε, παραδείγματος χάρη, λέω τυχαία, πώς η βιομάζα, ας πούμε η βιομάζα, αν μπορεί να αξιοποιηθεί η βιομάζα κτλ. Μπαίνουμε εκεί, βλέπουμε τι έχει δημιουργηθεί και αυτός ο οποίος θέλει είτε να τη χρησιμοποιήσει είτε να φτιάξει, να πάει στο επόμενο βήμα, να το κάνει, αν θέλετε, πιο πρακτικό, να δει πώς θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί, να δει ποια θα πρέπει να είναι η δράση κτλ. Μπορεί να το κάνει χρησιμοποιώντας το αποθετήριο μελετών, γιατί ακριβώς εκεί θα δει όλη την πληροφορία. Απ' την άλλη, δημόσιοι φορείς δεν ξανααανακαλύπτουν την Αμερική, δηλαδή πράγματα τα οποία έχουν μελετηθεί δεν χρειάζεται να ξαναγίνουν. Άρα ουσιαστικά, θα το πω και ας ακούγεται άσχημα, αποφεύγεται το copy-paste.
Υπάρχουν δήμαρχοι, περιφερειάρχες ανά την Ελλάδα, κοινοτάρχες, δεν ξέρω και εγώ τι, που έλεγαν ότι δεν βρήκανε τίποτα από τους προηγούμενους. Με αποτέλεσμα αυτό που λέμε με το copy-paste να ξαναγίνονται και να ξαναγίνονται. Έχουμε ακούσει και έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα ο ίδιος μελετητής να κάνει δύο φορές την ίδια μελέτη και το δημόσιο να την πληρώνει δύο φορές. Ενίοτε έχουμε και τον ίδιο μελετητή, το έχουμε ακούσει ανά την Ελλάδα, έχουν γίνει αυτό. Όλες αυτές οι μελέτες που έχουν γίνει στο όνομα του Έλληνα πολίτη, σε ποιο βαθμό έχουν αποδώσει, σε ποιο βαθμό έχουν πιάσει τόπο τα λεφτά που έδωσαν οι δημόσιοι φορείς για αυτές τις μελέτες? Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, σε πολύ μικρό βαθμό έχουν πιάσει. Πρώτα απ' όλα να πω λίγο για το υπάρχουν, δεν υπάρχουν κτλ. Εγώ δεν θέλω να μπω στις πολιτικές προσεγγίσεις που κάθε ένας πρέπει να κάνει. Εγώ ξέρω ότι η διοίκηση πάντα έχει συνέχεια. Και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι στο τεχνικό κομμάτι, ακριβώς για να μην υπάρχει, για να μην λέει ο καθένας μα τι έχει κάνει και τι έχει κάνει, αυτό που αφορά τους τεχνοκράτες, συγγνώμη θα το πω έτσι, αποτυπώνεται. Δεν αποτυπώθηκε, είμαστε ακόμα σε συλλογή, πιστεύουμε ότι ο μεγαλύτερος όγκος έχει συλλεχθεί και μάλιστα έχουν ειδοποιηθεί όλοι οι φορείς οι οποίοι παράγουν μελέτες, είτε είναι από ευρωπαϊκά, είτε είναι από προγράμματα του ΕΣΠΑ, δηλαδή χρηματοδοτούμενα προγράμματα, είτε είναι και μη χρηματοδοτούμενα, παραδείγματος χάρη που θεωρούν ότι είναι πολύ χρήσιμα κτλ., να τα στείλουν, αν δεν υπάρχουν ήδη μέσα και θα αναρτηθούν. Δεν μπαίνουμε εμείς στη διαδικασία να κρίνουμε αν είναι σωστή ή λάθος. Δίνουμε την πληροφορία κατηγοριοποιημένη, έτσι ώστε ο ερευνητής, μελετητής, ο άνθρωπος που θέλει, ο πολιτικός, ο απλός πολίτης που θέλει να δει τι γίνεται στην περιοχή του, τι θα μπορούσε να κάνει, να μπορεί να τις κατεβάσει σε PDF, δηλαδή σε ηλεκτρονικό αρχείο, προσβάσιμο σε οποιονδήποτε υπολογιστή και να έχει πρόσβαση. Και αυτό, να ξέρετε, δεν θεωρείται πια δεδομένο, είναι μία από τις καλές πρακτικές. Και θέλει πάρα πολύ δουλειά. Τελευταία ερώτηση, γιατί σε όλα πρέπει να μετράμε την απόδοση των ενεργειών που κάνουμε. Τους μήνες που λειτουργεί, νομίζω είναι μήνες ή ένα-δύο χρόνια που λειτουργεί. Λειτουργεί 3-4 χρόνια πρακτικά. 4 χρόνια, οκ. Okay. Σε αυτά τα 4 χρόνια που λειτουργεί αυτή η πλατφόρμα, κατά πόσο εκτιμάτε ότι έχει αξιοποιηθεί, δηλαδή πόσες μελέτες έγιναν download και αξιοποιήθηκαν από τους φορείς που, κοιτάξτε, που δυνητικά τους χρειάζονται? Θα σας πω κάτι που είναι πιο καθαρό. Πρόσφατα υπήρξε μια μεγάλη, αν θέλετε, έγκριση περίπου της τάξης των 80 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για έργα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Όταν βρεθήκαμε για να συζητήσουμε, να δούμε ποιες είναι οι προδιαγραφές και τι θέλουν σε επίπεδο χαρακτηριστικών να δοθεί, είπαν ευτυχώς βρήκαμε από το αποθετήριο μελετών αρκετά για να δούμε το προφίλ της περιφέρειάς σας. Και μόνο αυτό αρκεί. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο. Πρώτον, για όσους θέλουν, ειδικά ας πούμε τώρα που έχουν αυτοδιοικητικές εκλογές, θέλουν να ασχοληθούν και να δουν τι υπάρχει για την περιοχή τους. Δεύτερον, για όσους θέλουν να χτίσουν με δεδομένο αυτό. Δηλαδή, είναι πολλές φορές που λέμε να κάνουμε μία πρόταση για να δούμε, παραδείγματος χάρη, λέω τυχαία, πώς η βιομάζα, ας πούμε η βιομάζα, αν μπορεί να αξιοποιηθεί η βιομάζα κτλ. Μπαίνουμε εκεί, βλέπουμε τι έχει δημιουργηθεί και αυτός ο οποίος θέλει είτε να τη χρησιμοποιήσει είτε να φτιάξει, να πάει στο επόμενο βήμα, να το κάνει, αν θέλετε, πιο πρακτικό, να δει πώς θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί, να δει ποια θα πρέπει να είναι η δράση κτλ., μπορεί να το κάνει χρησιμοποιώντας το αποθετήριο μελετών, γιατί ακριβώς εκεί θα δει όλη την πληροφορία. Απ' την άλλη, οι δημόσιοι φορείς δεν ξανααναλύουν την Αμερική, δηλαδή πράγματα τα οποία έχουν μελετηθεί δεν χρειάζεται να ξαναγίνουν. Άρα ουσιαστικά, θα το πω και ας ακούγεται άσχημα, αποφεύγεται το copy-paste. Υπάρχουν δήμαρχοι, περιφερειάρχες ανά την Ελλάδα, κοινοτάρχες, δεν ξέρω και εγώ τι, που έλεγαν ότι δεν βρήκανε τίποτα από τους προηγούμενους. Με αποτέλεσμα αυτό που λέμε με το copy-paste να ξαναγίνονται και να ξαναγίνονται. Έχουμε ακούσει και έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα ο ίδιος μελετητής να κάνει δύο φορές την ίδια μελέτη και το δημόσιο να την πληρώνει δύο φορές. Ενίοτε έχουμε και τον ίδιο μελετητή, το έχουμε ακούσει ανά την Ελλάδα, έχουν γίνει αυτό. Όλες αυτές οι μελέτες που έχουν γίνει στο όνομα του Έλληνα πολίτη, σε ποιο βαθμό έχουν αποδώσει, σε ποιο βαθμό έχουν πιάσει τόπο τα λεφτά που έδωσαν οι δημόσιοι φορείς για αυτές τις μελέτες?
Αν θέλουμε να είμαστε κρίσιμοι μεταξύ μας, σε πολύ μικρό βαθμό έχουν πιάσει. Πρώτα απ' όλα να πω λίγο για το υπάρχουν, δεν υπάρχουν κτλ. Εγώ δεν θέλω να μπω στις πολιτικές προσεγγίσεις που κάθε ένας πρέπει να κάνει. Εγώ ξέρω ότι η διοίκηση πάντα έχει συνέχεια. Και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι στο τεχνικό κομμάτι, ακριβώς για να μην υπάρχει, για να μην λέει ο καθένας μα τι έχει κάνει και τι έχει κάνει, αυτό που αφορά τους τεχνοκράτες, συγγνώμη θα το πω έτσι, αποτυπώνεται. Δεν αποτυπώθηκε, είμαστε ακόμα σε συλλογή, πιστεύουμε ότι ο μεγαλύτερος όγκος έχει συλλεχθεί και μάλιστα έχουν ειδοποιηθεί όλοι οι φορείς οι οποίοι παράγουν μελέτες, είτε είναι από ευρωπαϊκά, είτε είναι από προγράμματα του ΕΣΠΑ, δηλαδή χρηματοδοτούμενα προγράμματα, είτε είναι και μη χρηματοδοτούμενα, παραδείγματος χάρη που θεωρούν ότι είναι πολύ χρήσιμα κτλ. Να τα στείλουν, αν δεν υπάρχουν ήδη μέσα και θα αναρτηθούν. Δεν μπαίνουμε εμείς στη διαδικασία να κρίνουμε αν είναι σωστή ή λάθος. Δίνουμε την πληροφορία κατηγοριοποιημένη, έτσι ώστε ο ερευνητής, μελετητής, ο άνθρωπος που θέλει, ο πολιτικός, ο απλός πολίτης που θέλει να δει τι γίνεται στην περιοχή του, τι θα μπορούσε να κάνει, να μπορεί να τις κατεβάσει σε PDF, δηλαδή σε ηλεκτρονικό αρχείο, προσβάσιμο σε οποιονδήποτε υπολογιστή και να έχει πρόσβαση. Και αυτό, να ξέρετε, δεν θεωρείται πια δεδομένο, είναι μία από τις καλές πρακτικές. Και θέλει πάρα πολύ δουλειά. Τελευταία ερώτηση, γιατί σε όλα πρέπει να μετράμε την απόδοση των ενεργειών που κάνουμε. Τους μήνες που λειτουργεί, νομίζω είναι μήνες ή ένα-δύο χρόνια που λειτουργεί. Λειτουργεί 3-4 χρόνια πρακτικά. 4 χρόνια, οκ. Okay. Σε αυτά τα 4 χρόνια που λειτουργεί αυτή η πλατφόρμα, κατά πόσο εκτιμάτε ότι έχει αξιοποιηθεί, δηλαδή πόσες μελέτες έγιναν download και αξιοποιήθηκαν από τους φορείς που, κοιτάξτε, που δυνητικά τους χρειάζονται. Θα σας πω κάτι που είναι πιο καθαρό. Πρόσφατα υπήρξε μια μεγάλη, αν θέλετε, έγκριση περίπου της τάξης των 80 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για έργα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Όταν βρεθήκαμε για να συζητήσουμε, να δούμε ποιες είναι οι προδιαγραφές και τι θέλουν σε επίπεδο χαρακτηριστικών να δοθεί, είπαν, ευτυχώς βρήκαμε από το αποθετήριο μελετών αρκετά για να δούμε το προφίλ της περιφέρειάς σας. Και μόνο αυτό αρκεί. Ευχαριστώ πολύ. Για να μην υπάρχει, για να μην λέει ο καθένας μα τι έχει κάνει και τι έχει κάνει, αυτό που αφορά τους τεχνοκράτες, συγγνώμη θα το πω έτσι, αποτυπώνεται. Δεν αποτυπώθηκε, είμαστε ακόμα σε συλλογή, πιστεύουμε ότι ο μεγαλύτερος όγκος έχει συλλεχθεί και μάλιστα έχουν ειδοποιηθεί όλοι οι φορείς οι οποίοι παράγουν μελέτες, είτε είναι από ευρωπαϊκά, είτε είναι από προγράμματα του ΕΣΠΑ, δηλαδή χρηματοδοτούμενα προγράμματα, είτε είναι και μη χρηματοδοτούμενα, παραδείγματος χάρη που θεωρούν ότι είναι πολύ χρήσιμα κτλ. Να τα στείλουν, αν δεν υπάρχουν ήδη μέσα και θα αναρτηθούν. Δεν μπαίνουμε εμείς στη διαδικασία να κρίνουμε αν είναι σωστή ή λάθος. Δίνουμε την πληροφορία κατηγοριοποιημένη, έτσι ώστε ο ερευνητής, μελετητής, ο άνθρωπος που θέλει, ο πολιτικός, ο απλός πολίτης που θέλει να δει τι γίνεται στην περιοχή του, τι θα μπορούσε να κάνει, να μπορεί να τις κατεβάσει σε PDF, δηλαδή σε ηλεκτρονικό αρχείο, προσβάσιμο σε οποιονδήποτε υπολογιστή και να έχει πρόσβαση. Και αυτό, να ξέρετε, δεν θεωρείται πια δεδομένο, είναι μία από τις καλές πρακτικές. Και θέλει πάρα πολύ δουλειά. Τελευταία ερώτηση, γιατί σε όλα πρέπει να μετράμε την απόδοση των ενεργειών που κάνουμε. Τους μήνες που λειτουργεί, νομίζω είναι μήνες ή ένα-δύο χρόνια που λειτουργεί. Λειτουργεί 3-4 χρόνια πρακτικά. 4 χρόνια, οκ. Okay. Σε αυτά τα 4 χρόνια που λειτουργεί αυτή η πλατφόρμα, κατά πόσο εκτιμάτε ότι έχει αξιοποιηθεί, δηλαδή πόσες μελέτες έγιναν download και αξιοποιήθηκαν από τους φορείς που, κοιτάξτε, που δυνητικά τους χρειάζονται. Θα σας πω κάτι που είναι πιο καθαρό. Πρόσφατα υπήρξε μια μεγάλη, αν θέλετε, έγκριση περίπου της τάξης των 80 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για έργα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Όταν βρεθήκαμε για να συζητήσουμε, να δούμε ποιες είναι οι προδιαγραφές και τι θέλουν σε επίπεδο χαρακτηριστικών να δοθεί, είπαν, ευτυχώς βρήκαμε από το αποθετήριο μελετών αρκετά για να δούμε το προφίλ της περιφέρειάς σας. Και μόνο αυτό αρκεί. Ευχαριστώ πολύ. Και θέλει πάρα πολύ δουλειά. Τελευταία ερώτηση, γιατί σε όλα πρέπει να μετράμε την απόδοση των ενεργειών που κάνουμε. Τους μήνες που λειτουργεί, νομίζω είναι μήνες ή ένα-δύο χρόνια.
που λειτουργεί. Λειτουργεί 3-4 χρόνια πρακτικά. 4 χρόνια, οκ. Okay. Σε αυτά τα 4 χρόνια που λειτουργεί αυτή η πλατφόρμα, κατά πόσο εκτιμάτε ότι έχει αξιοποιηθεί, δηλαδή πόσες μελέτες έγιναν download και αξιοποιήθηκαν από τους φορείς που, κοιτάξτε, που δυνητικά τους χρειάζονται. Θα σας πω κάτι που είναι πιο καθαρό. Πρόσφατα υπήρξε μια μεγάλη, αν θέλετε, έγκριση περίπου της τάξης των 80 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για έργα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Όταν βρεθήκαμε για να συζητήσουμε, να δούμε ποιες είναι οι προδιαγραφές και τι θέλουν σε επίπεδο χαρακτηριστικών να δοθεί, είπαν, ευτυχώς βρήκαμε από το αποθετήριο μελετών αρκετά για να δούμε το προφίλ της περιφέρειάς σας. Και μόνο αυτό αρκεί. Ευχαριστώ πολύ. Πρόσφατα υπήρξε μια μεγάλη, αν θέλετε, έγκριση περίπου της τάξης των 80 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για έργα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Όταν βρεθήκαμε για να συζητήσουμε, να δούμε ποιες είναι οι προδιαγραφές και τι θέλουν σε επίπεδο χαρακτηριστικών να δοθεί, είπαν, ευτυχώς βρήκαμε από το αποθετήριο μελετών αρκετά για να δούμε το προφίλ της περιφέρειάς σας. Και μόνο αυτό αρκεί. Ευχαριστώ πολύ. Και τι θέλουν σε επίπεδο χαρακτηριστικών να δοθεί, είπαν, ευτυχώς βρήκαμε από το αποθετήριο μελετών αρκετά για να δούμε το προφίλ της περιφέρειάς σας. Και μόνο αυτό αρκεί. Ευχαριστώ πολύ. Μελετών αρκετά για να δούμε το προφίλ της περιφέρειάς σας. Και μόνο αυτό αρκεί. Ευχαριστώ πολύ. Το αρκεί. Ευχαριστώ πολύ.